Οι εκπαιδευτικοί έχουμε συντάξει και έχουμε υπογράψει στο σύνολό μας ένα ψήφισμα με το οποίο στηρίζουμε και το Σύλλογο Γονέων αλλά και τους μαθητές. Λειτουργούμε από την αρχή της χρονιάς με μια σχετική ομαλότητα, γιατί έχουμε και προσωπικό και προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά στην διαδικασία να ξαναμπούν στη λογική του σχολείου μετά από ένα χρόνο τηλεκπαίδευσης. Όλα πήγαιναν ομαλά, μέχρι που ξαφνικά μας ήρθε διαταγή να χωρίσουμε τα τρία τμήματα της Α σε δύο, που σημαίνει ότι θα έχουν από 25 και 26 παιδιά. Το σχολείο είναι παλιό, χαμηλοτάβανο. Οι αίθουσες οι οποίες πληρούν υποτίθεται τα τετραγωνικά έχουν ύψος 2,80 και μικρά παράθυρα. Θεγίτη και μικρό παράθυρο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Τα παιδιά θα συνοστίζονται. Είχαμε επιτύχει όλα τα παιδιά να κάθονται σε ένα παιδί στο κρανίο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να στριμωχτούν σε χώρες που δεν μπορούν να αριθμούν καλά. Ζητάμε να παραμείνουν τα τρία τμήματα της Α και να συνεχίσει το σχολείο την εύρυθμη λειτουργία. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Είναι προφανές ότι ο μόνος λόγος που υπάρχει για να κάνουν αυτή την ενέργεια είναι για να εξοικονομήσουν καθηγητές. Μιλάμε τώρα για έναν ή ενάμιση καθηγητή που θα περισσέψει με αυτή την ενέργεια, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να καλούνται σε άλλα σχολεία. Τα σχολεία της Θεσσαλονίκης έχουν τεράστια κενά, κυρίως σε ειδικότητες φιλολόγων, μαθηματικών, ΠΕ4 φυσικών. Δεν θέλουν προφανώς να πάρουν άλλους αναπληρωτές και ο τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι να συνοστιστούν τα παιδιά μας μέσα στις αίθουσες ώστε να περισσέψουν εκπαιδευτικοί. Ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Εκπαίδευσης αποφάσισε να γίνει σύμπτυξη των τριών τμήματων της πρώτης τάξης γυμνασίου σε δύο τμήματα και το πρόβλημα του συγκεκριμένου γυμνασίου είναι ότι υπάρχει ακαταλληλότητα αιθουσών, μικρές αίθουσες, ανεπαρκής αερισμός και φυσικά ύπαρξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και αυτή τη στιγμή μιλάνε μόνο οι αριθμοί χωρίς να υπολογίζουν τόσο το θέμα της πανδημίας που ήδη η πόλη μας βρίσκεται σε κόκκινο και παρά τις διαμαρτυρίες των γονέων και των μαθητών που είναι και αντίθετη σε αυτό, έχοντας φυσικά και τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε σαν γονείς τα παιδιά να απέχουν από την διαδικασία της μάθησης για σήμερα. Φυσικά ο Περιφερειακός Διευθυντής, η χθεσινή συνάντηση που είχαμε, άφησε τα πράγματα μετέωρα, χωρίς να έχει κάποια δέσμευση απέναντί μας και τα παιδιά σήμερα είναι υποχρεωμένα να μπουν σε μια αίθουσα μικρή, 27 ολόκληρα παιδιά, για να κάνουν μάθημα κάτω από ακατάλληλες συνθήκες. Εμείς αυτό δεν το υποστηρίζουμε, ούτε οι γονείς, ούτε οι καθηγητές, ούτε το 15 μελές, διότι πιστεύουμε πως αυτή τη φάση της πανδημίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τόσο για την υγεία των μαθητών, αλλά και των καθηγητών, που μερικοί μπορεί να είναι και σε εκπαθή ομάδα.